Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω τους γονείς των παιδιών, ιδιαίτερα για την καλοκαιρινή περίοδο, ότι τα κέντρα μας θα λειτουργούν 8 με 4. Πρόκειται για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, όπου εκπαιδευμένο παιδαγωγικό προσωπικό προσφέρει ποικίλες δράσεις στα παιδιά, απασχολώντας τα έτσι ώστε να συμβάλλουν τα κέντρα στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, της δημιουργικής φαντασίας, της αυτονομίας και γενικότερα στην ολόκληρη ανάπτυξη των παιδιών. Έχουμε 4 κέντρα στην πόλη μας δημιουργικής απασχόλησης, ένα στα Παχιανά, ένα στον Άι Γιάννη, ένα στα Λενταριανά και ένα στην Παλιά Πόλη. Είναι δωρεάν η απασχόληση των παιδιών. Βεβαίως και δεν είναι φύλαξη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φύλαξη οκτάωρη των παιδιών, είναι δημιουργική όμως απασχόληση. Προτρέπουμε λοιπόν όλους τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται και να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους στις καλοκαιρινές δράσεις, με τη μόνη απαίτηση να έρθουν στα κέντρα, να εγγραφούν τα παιδιά, να συμπληρώσουν μια απλή αίτηση και ένα χαρτί από γιατρό, νομίζω ότι χρειάζεται, ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ΔΟΚΙΠ συμμετέχουν στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας με θέμα «Γίνε εξερευνητής του κόσμου». Είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της και με αφορμή την μεταστέγαση στο κτίριο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, τα 4 κέντρα παιδικής δημιουργίας προσκαλούν τα παιδιά από 15 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου σε συναρπαστικές καλοκαιρινές δράσεις. Οι παραπάνω δράσεις φιλαναγνωσίας και δημιουργικότητας στόχο έχουν στην εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο, στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο, στην καλλιέργεια και τη γλωσσική του έκφραση με έμεσο και βιωματικό τρόπο και εν κατακλείδη στην συγκρότηση μιας ολόπλευρης προσωπικότητας.